Σταθερά δίπλα στους πληγέντες θα είναι η πολιτεία, καθώς το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Ξεκαθάρισε σήμερα από το Ηράκλειο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Λευτέρης Αυγενάκης επισήμανε ότι στόχος είναι οι πληγήσεις περιοχές και οι κάτοικοι να ορθοποδήσουν και πως αυτό αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας. Ξέρουν καλά ότι δεν είναι μόνοι. Ο κρατικός μηχανισμός από την πρώτη στιγμή είναι εκεί και θα είμαστε όλοι εκεί, διότι το λέει η συνείδησή μας, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφές μήνυμα. Θα είμαστε εκεί μέχρι ότου αυτός ο τόπος, αυτή η κοινωνία να πάρει ξανά μπροστά. Να δούμε χαμόγελα στα χείλη των ανθρώπων. Να δούμε οι επιχειρήσεις, οι καλλιέργειες, όλα όσα χάθηκαν να ξαναβρίσκουν το ρυθμό τους, να ξαναβάζουν μπροστά και η τοπική οικονομία να επανέρχεται στην πρώτερη κατάσταση. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται σκληρή δουλειά. Και αυτό υλοποιείται μέρα-μέρα, βήμα-βήμα. Αναφερόμενο στην επίσκεψη την 5η του Επιτρόπου Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αυγενάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις, καθώς οι καταστροφές είναι τεράστιες, σχολιάζοντας πάντως ότι από την καταστροφή που έχει προκαλέσει θλίψη μπορεί να γεννηθεί ελπίδα. Θα έρθει για να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί η χώρα μας, ο πρωτογενής τομέας, και την ίδια στιγμή να καταλάβει ότι τελικά οι απαιτήσεις μας δεν είναι παράλογες, βασίζονται σε στοιχεία. Και είναι διαφορετικό να του μεταφέρουμε, διαφορετικό να διαβάζει ενημερωτικά σημειώματα και διαφορετικό να ζει ο ίδιος τον πόνο, την καταστροφή, αλλά και την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια όλων. Ξέρουμε, υπάρχει στεναχώρια, αλλά όμως υπάρχει και ελπίδα και εκεί χτίζουμε, εκεί επενδύουμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετείχε σε ημερίδα για τη βιολογική γεωργία στο Ηράκλειο με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολιάζοντας ότι οι καταστροφές από τις πρωτοφανείς πλημμύρες δεν θα φρενάρουν το σχεδιασμό και τις δράσεις, με επίκεντρο τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας, με στόχο η Κρήτη και η Ελλάδα να μετατραπούν στο βιολογικό περιβόλι της Ευρώπης. Η Κρήτη έχει, θα λέγα, κεντρική θέση σε αυτή την προσπάθεια. Δικαίως λοιπόν. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει με κάθε τρόπο τη βιολογική καλλιέργεια, τα βιολογικά προϊόντα, την προώθηση αυτών, την υπεραξία που πρέπει να έχουν στο ράφι τόσο της χώρας μας όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων, και γιατί όχι να βάλουμε στόχο πέρα από την Κρήτη η Ελλάδα να γίνει το βιολογικό περιβόλι της Ευρώπης. Υπάρχει σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο ένας τετραπλασιασμός της βιοκαλλιεργούμενης αγροτικής έκτασης. Ανάλογα φαινόμενα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Οι οικονομικές ενισχύσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες. Δεν είναι, τα κοστολόγια είναι πολύ υψηλά.